Ολοκληρώθηκε, Χρήστο, πριν από λίγο εκεί στην Κουμουνδούρ η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι συζητήθηκε και η Νοβάρτης. Από εκεί ας ξεκινήσουμε. Η Νοβάρτης συζητήθηκε ελάχιστα, είναι η αλήθεια, Νίκη, καθώς και στην Κουμουνδούρ, όσο και αν φαίνεται περίεργο, θέλουν να δώσουν έμφαση στον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό για να ασκήσουν νομική αντιπολίτευση. Θα έλεγα λοιπόν ότι ούτε και εδώ θέλουν να σταθούν πάρα πολύ στην υπόθεση Νοβάρτης, γι' αυτό και μιλούν για ένα σχέδιο αποπροσανατολισμού από το πραγματικό σκάνδαλο. Εδώ θα έλεγα ότι μπορεί να διακρίνει κανείς μια δυσκολία και ένα πλεονέκτημα. Η δυσκολία έχει να κάνει με τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα σε ενδεχόμενη ψηφοφορία. Ποια θα είναι αυτή, αυτός έχουμε ένας καταλάβει, μικρός σκόπος. Έχει αποφασιστεί. Καθώς όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει αίτημα για προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή, καθώς δεν μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του σε ένα σχέδιο αποπροσανατολισμού, όπως τουλάχιστον αντιλαμβάνεται και περιγράφει αυτή την ιστορία που έχει έρθει στην Βουλή μετά από μήνυση του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Συνεπώς, το όλα στο φως και το δεν θα ψηφίσω προκαλεί ένα κόμπο. Εκφράστηκε σήμερα από έναν βουλευτή, παρενέβη ο γραμματέας του κόμματος και ξεκαθάρισε τα πράγματα. Το πλεονέκτημα τώρα έχει να κάνει με μια αμφιθυμία που διαπιστώνουν εδώ στην Κουμουνδούρ ότι υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Αμφιθυμία μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενορχιστρωτής της σκευωρίας κατά τον Αντώνη Σαμαρά ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός έρευνας με επιλογή Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτή η αμφιθυμία θα αφενός δεν θα μπορέσει να καλύψει το πραγματικό σκάνδαλο που είναι η υπόθεση Νοβάρτης, αλλά και την ίδια ώρα θα δείξει ότι υπάρχει πολιτική στόχευση πίσω αυτό. Δεν θέλουν να μείνουν πολύ στο σχέδιο Νοβάρτης, αλλά αντιθέτως δίνουν έμφαση στο μετασχηματισμό του κόμματος. Γι' αυτό συνεδρίασε σήμερα η πολιτική γραμματεία, συζήτησαν αναλυτικά. Ένα από τα θέματα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς δηλαδή θα μπορέσει το κόμμα να έχει μια ψηφιακή πλατφόρμα και να ουσιαστικά δημιουργήσει μια άμεση επαφή με τα νέα μέλη που θέλει να εγγράψει. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την εγγραφή μελών με ένα κλικ από το σπίτι τους, καθώς πολλά στελέχη θέλουν να υπάρχει ή να διασφαλίζεται την ταυτοπροσωπία. Ναι. Για παράδειγμα, ο Ευκλήδης Ακαλώτος, ο Νίκος Βούτης, ο Πάνος Κουρουλέτης, ο Νίκος Φίλης θέλουν μια πιο ουσιαστική σχέση με το κόμμα. Θα αποσαφινιστούν όλα αυτά, όπως και η πολιτική διακήρυξη. Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή δεν θα συνεδριάσει την Κυριακή, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα. Επομένως, προκειμένου να βρουν οι βάσεις για το διάλογο και το συνέδριο που θα γίνει περίπου τον Φεβρουάριο. Ο Χρήστος Τσιγουρής με το ρεπορτάζ από την Κουμουνδούρ.